Σε ετοιμότητα είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για το κύμα καύσωνα που πρόκειται ειδικότερα να ξεσπάσει τις επόμενες ημέρες. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, εντωμεταξύ, να μένετε να είναι κλειστά και τα σχολεία. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, πάντως, τοποθετούμενη στην κάμερα του Άστρα, επισήμανε αναφορικά με την ετοιμότητα που υπάρχει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Χθες το μεσημέρι έγινε ΠΕΣΟΠ στη Λάρισα. Ο Περιφερειάρχης έβγαλε απόφαση μετά από την εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε στα άλση και στα δάση και στις περιοχές Natura με το τριάρι ή τεσάρι ή πεντάρι να κλείνουν τα άλση και όλες οι περιοχές αυτές που πρέπει να προστατευτούν για την αντιπυρική περίοδο. Επίσης αποφασίστηκε να δώσουμε αίθουσες στα κτίρια των περιφερειακών ενωτήτων ώστε ο κόσμος να έρχεται να προστατεύεται από 9 το πρωί ως 9 το απόγευμα και ενεργοποιήσαμε και τις εθελοντικές ομάδες ώστε να είναι στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να συνδράμουν και αυτοί στο έργο μας. Στο χθεσινό έκτακτο δελτίο πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες όλες αυτές τις ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Υγείας και να προσέχουν να βρίσκονται στο σπίτι, να ενυδατώνονται αρκετά και να μην κυκλοφορούν έξω όλες τις ώρες της ημέρας αυτές τις δύσκολες, ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Σε καμίνι, πάντως, μετατρέπεται η χώρα από σήμερα 11 Ιουνίου, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και τις συνθήκες να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιά σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης δημιουργούν συνθήκες άπνοιας για τους πολίτες. Σήμερα στο Βόλο η θερμοκρασία φτάνει τους 40 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα σημειωθούν παρόμοιες θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 41 βαθμούς, ενώ από την Πέμπτη θα καταγραφεί μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Σε ετοιμότητα όμως βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον νομό Μαγνησίας, διότι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Κλιματιζόμενοι πάντως χώροι αναμένεται να λειτουργήσουν στους Δήμους της Μαγνησίας.